μεγάλη αδυναμία επανεκκίνησης με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Είναι πολλά τα ζητήματα. Είναι και το τεράστιο θέμα της ηθικής, του ηθικού προβλήματος με όλα όσα συμβαίνουν και του τρόπου χειρισμού πολλών θεμάτων, από το ότι δεν υποστηρίχθηκαν το έργο και οι μεταρρυθμίσεις που θα του έδιναν μια ταυτότητα που θα συνέχιζε την υποστήριξή του σήμερα στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, με αποτέλεσμα να μην έχει ταυτότητα σήμερα στον κόσμο. Δηλαδή να υποστηρίζει μεταρρυθμίσεις χωρίς να έχει υποστηρίξει τις δικές του μεταρρυθμίσεις. Εδώ είναι θέματα χειρισμού, τακτικής, τα οποία έχουν αποφασιστεί βεβαίως και τα οποία θα κριθούν. Δεν θα είμαι εγώ κριτής των πάντων. Εσείς ήσασταν Πασόκ. Τώρα είστε Πασόκ. Εγώ είμαι όπως εκατομμύρια άνθρωποι που ήταν στον χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης, που εκφράστηκαν από το Πασόκ για 40 χρόνια, που όμως δεν εκφράζονται, δεν μπορούν να εκφραστούν σήμερα από αυτό το Πασόκ. Το Πασόκ όπως είναι σήμερα έχει λόγο ύπαρξης? Ανεξάρτητα πια, εσείς μίλησατε πολύ καθαρά, δεν σας εκπροσωπεί το Πασόκ. Βάζετε μια διαχωριστική γραμμή και τελειώνετε αυτό το κεφάλαιο της πολιτικής σας διαδρομής. Χρειάζεται πάρα πολύ σοβαρή ανατροπή των δεδομένων για να επανακτήσει ταυτότητα, την ηθική αξιοπιστία, που όλα όσα συνέβησαν τώρα τελευταία έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση, δεν θα ήθελα όμως να πω παραπάνω. Ναι, να το θέσω διαφορετικά. Χρειάζεται ο χώρος της κεντροαριστεράς μια ανασύνθεση? Γιατί το λέω αυτό? Τι θυμίζει σήμερα η κατάσταση σε αυτό το χώρο? Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε και στάθηκε στα πόδια της στις εκλογές με το δίλημα ευρωπαϊκό μέτωπο, αντιευρωπαϊκό μέτωπο. Από την άλλη, το Πασόκ που από το 2000 και μετά είχε παίξει πολύ το χαρτί της Ευρώπης, πλήρωσε τα επίχειρα αυτής της πολιτικής στα 3 χρόνια. Και η κατάσταση στο χώρο της κεντροαριστεράς μας θυμίζει πριν την Ένωση Κέντρου. Δηλαδή, πάρα πολλά μικρά κομμάτια. Δηλαδή είναι το Πασόκ αυτή τη στιγμή με επικεφαλή στον κύριο Βενιζέλο. Βλέπετε τις κινήσεις που γίνονται από τον κύριο Λοβέρδο, από άλλους, μέχρι και ακόμα τις δραχμές από παλαιότερα στελέχη του, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα πράγμα πολύ διασπασμένο και ένα κομμάτι το εκπροσωπείται από την Δημοκρατική Αριστερά. Ένα άλλο κομμάτι των ψηφοφόρων των παλαιών σας έχει μετακομίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει? Δεδομένης αυτής της πολυδιάσπασης. Για όσους θυμούνται ή διαβάζουν την ιστορία, νομίζω ότι το τοπίο θυμίζει λίγο τα τέλη της δεκαετίας του 50. Όπου είχαμε 8-9 μικρά κόμματα στο χώρο της, ας πούμε, του κέντρου. Και στην Ελλάδα, όταν λέμε και τα αριστερά, εννοούμε ότι στέκομαι στο κέντρο και κοιτώ προς τα αριστερά. Ναι. Δεν έχει σχέση με την κομμουνιστογενή, ούτε με αυτούς τους μεταλλαγμένους κομμουνιστές. Είναι αυτό. Κάθομαι στο κέντρο και κοιτάω προς τα αριστερά. Αυτή η περίοδος είναι, δεν θυμάμαι κι εγώ, αλλά από την ιστορία φαίνεται ότι τότε ήταν πολιτικός και κόμμα. Και είχαμε 8-9 μικρά κόμματα. Νομίζω αυτό θυμίζει. Τώρα, η συζήτηση για την κεντροαριστερά. Πόσα χρόνια, κύριε Κωτάκη, τη θυμάστε αυτή την κουβέντα? Από τότε που έγινε κύριο Σιμίτη. Από το 2000, μπράβο. Από το 2000 θα συνέδρια του συνασπισμού. Θυμάμαι κάποτε είχα γράψει ένα άρθρο, πρέπει να ήταν στις αρχές του 2000, η καραμέλα της κεντροαριστεράς έλειωσε τόσο πολύ που την είχαμε πει, τέλος πάντων. Θα σας πω κάτι που ίσως σας φανεί λίγο ανατρεπτικό. Πιστεύω ότι η κρίση ανέδειξε το τεράστιο πρόβλημα της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη, αυτό που στην Ελλάδα θα λέγαμε κεντροαριστερά, γιατί σοσιαλδημοκρατία με τα χαρακτηριστικά της κεντρικής Ευρώπης δεν είχαμε ποτέ εδώ.